Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο όλα αυτά που μαθαίνουμε, να δείξουμε ότι έχουμε skills και την ικανότητα να φτάσουμε στο επαγγελματικό επίπεδο που ο καθένας μπορεί και όσο δουλεύει πάνω σε αυτό είναι ικανός να φτάσει. Και θέλουμε να δείξουμε ότι η σχολή της ΠΑΣ, τουλάχιστον εγώ αυτό έχω δει από την εμπειρία μου, διότι είμαι τρίτη χρονιά στη σχολή, έχω βγάλει τη μαγειρική, έχω τελειώσει τη μαγειρική και τώρα είμαι στο τμήμα ζαχαροπλαστικής. Η εμπειρία μου λέει ότι η σχολή της ΕΠΑΣ δεν έχει καμία διαφορά από τις ιδιωτικές. Απλά το όνομα μόνο στην πιάτσα, ας το πούμε έτσι, να το πω μπακαλίστικα, είναι αυτό που διαφέρει. Σε θέμα, στο ουσιώδες ουσιαστικά η ουσία είναι η μάθηση, δεν έχει καμία απολύτως διαφορά και προσφέρει πραγματικά ίσως και περισσότερες δουλειές και περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές της από τις ιδιωτικές. Και πιο ισχυρό το βέβαια το πτυχίο, έτσι. Το πτυχίο, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, έχει ανέβει επίπεδο πλέον. Και φυσικά όμως αυτά είναι το πόσο μεράκι και πόσο όρεξη έχεις για αυτό που κάνεις. Ευτυχή, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα μαθαίνετε και φαγητά, μαθαίνετε και γλυκά. Τι γλυκά φτιάχνετε, δηλαδή τα συνηθισμένα της περιοχής μας ή φτιάχνετε γλυκά, ξέρω εγώ, και ξεζητημένα. Τα συνηθισμένα είναι κάτι υποχειμενικό. Τα γλυκά έχουν μεγάλη ποικιλία προφανώς και εμείς σαν σχολή έχουμε μια μεγάλη ποικιλία και έχουμε μια αρκετά ψαγμένη ποικιλία. Δηλαδή πειραματιζόμαστε, κάνουμε διάφορα πράγματα και τα κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη και αυτό έχει τη σημασία τη μεγαλύτερη, το ότι μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε και εδώ πέρα ως σχολή, ως σύνολο και κάνουμε αυτό που αγαπάμε μπροστά σε όλους εσάς. Άρα δηλαδή άμα θέλω να πιάσω τον γκουρμέ εγώ τώρα το έχω Γιώργο. Αυτή τη στιγμή στην εκδήλωση είναι δύσκολο διότι έχουμε έρθει προετοιμασμένοι με συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά φυσικά ένας μαθητής που έχει τελειώσει την ΕΠΑΣ, φυσικά και μπορεί να το φτιάξει. Το αστέρι αυτό τι είναι, Μισελέν? Όχι, δυστυχώς είμαστε ακόμα στο ζέσταμα για να φτάσουμε εκεί. Είναι αστέρι από μια έκθεση που είχαμε πάει στην Αθήνα. Και ως επιβράβευση, ας πούμε, πήραμε αυτό το παράσιμο. Με τους εκπαιδευτικούς, πώς θα πάτε με τους καθηγητές? Η εκπαιδευτική είναι εξαιρετική. Είναι ένας και ένας, με την καλή έννοια προφανώς. Είναι πάρα πολύ κοντά με τους μαθητές, ως άνθρωποι κυρίως, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Άμα έναν καθηγητή τον θεωρείς ότι δεν μπορείς να βγάλεις μιλιά σε αυτόν, τότε δεν κάνεις σωστά τη δουλειά του, κατά τη γνώμη μου. Όταν όμως έχεις έναν καθηγητή, όπως έχουμε εμείς τους δικούς μας, που πραγματικά έχουμε καταντήσει σε σημείο να τους αγαπάμε σαν ανθρώπους, είναι πιστεύω πολύ καλό το επίπεδο. Πόσα χρόνια είναι η εκπαίδευσή σας? Η εκπαίδευση πώς το λένε, ανακατηγορία, ας πούμε, ναι. Ειδικότητα, μπράβο, ευχαριστώ. Είναι 2 χρόνια. Χρονικό περιθώριο είναι μέχρι τα 29, από τα 15 αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τα 29. Και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια εκπαίδευσης ο ΕΠΑΣ δίνει και δουλειές και επιδότηση. Άρα δηλαδή, μπορείτε πληρώνεστε να για να μαθαίνεις. Πληρώνεστε δηλαδή τώρα. Πληρωνόμαστε εφόσον βρούμε δουλειά και κάνουμε την πρακτική μας. Ο ΕΠΑΣ δίνει και κάποιο χρηματικό ποσό παραπάνω σαν επιδότηση. Ναι. Πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη. Μακιγιάζ, περιποίηση προσώπου, μασάζ, αποτρίχωση, τέτοια πράγματα. Είναι εύκολη η μάθηση με τους καθηγητές, πώς θα πάμε? Πολύ καλά. Μετά το τέλος της σχολής, πώς πάνε τα πράγματα, βρίσκεται δουλειά? Ναι. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Υπάρχει μια ομαδικότητα δηλαδή μεταξύ μας. Και γενικώς περνάμε μια χαρά. Ναι. Τα υλικά είναι δικά σας ή είναι τη σχολή? Είναι τη σχολή, αλλά έχουμε και δικά μας. Και πώς ξεκινάτε τη μάθηση, σε θεωρητικό, σε πρακτικό, πώς γίνεται? Ανάλογα στις μέρες. Πρώτα θεωρία και μετά πρακτική. Κάθε χρόνο συνηθίζεται τα παιδιά να φτιάχνουν διάφορα κεράσματα, έτσι ώστε να προβάλλουμε τη σχολή μας και τη δουλειά των παιδιών. Έτσι και φέτος, βέβαια μας τα χαλάει λίγο ο καιρός, περάστε να σας κεράσουμε. Τι είναι το πρώτο έτσι μαθήματα που δίνετε στα παιδιά από την πρώτη στιγμή που θα έρθουν στη σχολή? Τι τους δίνετε, περνάτε στο θεωρητικό και μετά στο πρακτικό? Στην αρχή πρέπει να γίνει κάποιο θεωρητικό, προετοιμασία με το θεωρητικά μαθήματα και μετά ξεκινάει και τα εργαστήρια παράλληλα. Και τους δίνετε συνταγές, έχουν ένα book, ας πούμε, που τους μαθαίνουμε από το α μέχρι το ω και προσπαθούμε να τους βάλουμε το μικρόβιο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής, της μαγειρικής, έτσι ώστε όλα δεν μπορούν να τα μάθουν με τη μία, έτσι ώστε να συνεχίσουν και να έχουν τον τρόπο μόνοι τους και το μπούσουλα να το προχωράνε προς τα πάνω. Η μαγειρική είναι δημιουργία, άρα η προσωπική τους, ας πούμε, προσωπικός τόνος επιτρέπεται? Επιτρέπεται.
ειδικά στους δευτεροετής, δημιουργούν μόνοι τους τα παιδιά και πολλές φορές μαθαίνουμε και εμείς από τα παιδιά, από τη φαντασία των παιδιών. Γιατί να επιλέξει ένα παιδί τη σχολή μαθητείας ο ΑΕΔ ΔΕΠΕ? Να την επιλέξει γιατί κάνει ουσιαστική δουλειά και, οπλίζει τους νέους με εφόδια έτσι ώστε να βγουν έξω και να διεκδικήσουν ένα πολύ καλό μεροκάματο. Ήδη από τον πρώτο χρόνο τα παιδιά τους βρίσκει πρακτική σχολή και αμείβονται με πάνω από 500 ευρώ το μήνα. Όμως, η δικιά μας σχολή έχει μόνο τρεις ειδικότητες, μαγειρική, αρτοποιία και αισθητική. Ελπίζουμε του χρόνου και τα επόμενα χρόνια να προσθεθούν και άλλες. Και έρχονται από όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, και από όλη την Ελλάδα, από ό,τι μας είχε πει. Έρχονται από όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι και κέντρο η Τρίπολη, οπότε βολεύει πολλούς. Και από τον πύργο έχουμε μαθητές. Φέτος έχουμε και μια μαθήτρια από το Αγρίνιο. Εντάξει, δουλεύει η μητέρα της στην Τρίπολη, γι' αυτό. Και το πτυχίο τους τώρα αυτό που μπορεί να το χρησιμοποιήσουν σε οποιαδήποτε έτσι. Είναι πιστοποιημένο γιατί δίνουν και εξετάσεις στον ΕΟΠΕΠ στο τέλος, αφού τελειώσουν με τις δικές μας εξετάσεις. Και είναι πιστοποιημένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίπεδου 4.